Γεια σας. Σε αυτό το 10ο μάθημα θα δούμε τις ιδιότητες των απόλυτων τιμών του πολλαπλασιασμού, του γινωμένου, του πηλίκου και του αθροίσματος δηλαδή. Και πάμε να δούμε τις ιδιότητες όπως παρουσιάζει και στο σχολικό σας βιβλίο. Απόλυτη τιμή του α επί β κάνει απόλυτο α επί απόλυτο β. Πάμε να την αποδείξουμε αυτή την ιδιότητα. Παίρνουμε αυτή την εξούση και την υψώνουμε στο τετράγωνο και τα δύο μέλη. Άρα έχω απόλυτη τιμή του α επί β στο τετράγωνο, είναι και όλο στο τετράγωνο, ίσον με απόλυτο α στο τετράγωνο επί απόλυτο β στο τετράγωνο. Το τετράγωνο αυτό θα πέρασε και στον έναν όρο και στον άλλον όρο. Επομένως θα έχω απόλυτο του α επί β και όλο στο τετράγωνο, ίσον με απόλυτο α στο τετράγωνο, μπορώ να βγάλω τις παρενθέσεις, δεν έχουν νόημα, επί απόλυτο β στο τετράγωνο. Θυμόμαστε την ιδιότητα των απολύτων τιμών, η οποία έλεγε ότι η απόλυτη τιμή όταν είναι ψωμένη σε έναν άρτιο εκθέτη, ο εκθέτης αυτός τρώει την απόλυτη τιμή, δηλαδή μπορεί να φύγει η απόλυτη τιμή. Άρα αυτό κάνει α επί β και όλο στο τετράγωνο. Αυτό κάνει α τετράγωνο επί β τετράγωνο. Δηλαδή, αυτά τα δύο τελικά είναι ίδια από τις ιδιότητες των δυνάμεων α επί β και όλο στο τετράγωνο. Άρα η παράστασή μου αυτή, η εξούσή μου αυτή, ισχύει τελικά. Πάμε να προχωρήσουμε στην απόλυτη τιμή του πηλίκου αυτή τη φορά. Δηλαδή, στη δεύτερη μου ιδιότητα, που είναι η απόλυτη τιμή του α προς β, το οποίο κάνει απόλυτο α προς απόλυτο β. Υψώνουμε και τα δύο μέλη στο τετράγωνο όπως και πριν και έχω απόλυτη τιμή του α προς β και όλο στο τετράγωνο μείον απόλυτη τιμή του α προς απόλυτη τιμή του β και όλο στο τετράγωνο. Το τετράγωνο τρώει το απόλυτο, άρα έχω α προς β και εδώ έχω απόλυτο α στο τετράγωνο, καθώς το τετράγωνο περνάει μία στον αριθμητή, μία στον παρονομαστή, προς απόλυτο β στο τετράγωνο. Η έννοια ότι το τετράγωνο τρώει το απόλυτο, προσέξτε τι. Αν το τετράγωνο είναι έξω από το απόλυτο, τότε ναι, το τρώει. Σε αυτή την περίπτωση, τι έχουμε όμως, αν το τετράγωνο είναι μέσα στο απόλυτο? Το α τώρα είναι θετικό, αφού είναι υψωμένο στο τετράγωνο. Άρα πάλι α μου κάνει α τετράγωνο. Άρα πάλι μπορούμε να πούμε ότι το τρώει. Συνεχίζουμε στο παράδειγμά μας, στην απόδειξή μας. Α προς β, ίσον το τετράγωνο πάλι βγάζει το απόλυτο, άρα μένει α τετράγωνο προς β τετράγωνο. Εδώ έχουμε ξεχάσει το τετράγωνο που ήταν υψωμένο. Αν το τετράγωνο περάσει στον αριθμητή και στον παρονομαστή, θα έχουμε αυτό. Α τετράγωνο προς β τετράγωνο, ίσον με α τετράγωνο προς β τετράγωνο, το οποίο ισχύει. Αποδείξαμε και τη δεύτερη ιδιότητα. Ας προχωρήσουμε τώρα στην απόλυτη τιμή του αθροίσματος. Η τρίτη ιδιότητά μας. Σε αυτή την τρίτη ιδιότητα, το βιβλίο σας ονομάζει δεύτερη, θα αποδείξουμε αυτό εδώ πέρα. Απόλυτη τιμή του α συν β, ότι είναι μικρότερο ίσο από το απόλυτο α συν απόλυτο β. Τι κάνω? Όπως και πριν, όπως φαντάζεστε, θα υψώσω και τα δύο μέλη της ανίσωσης στο τετράγωνο. Επομένως θα έχω α συν β και όλο στο τετράγωνο. Είπαμε ότι την παρένθεση μπορούμε και να μην τη βάλουμε. Μικρότερο ίσο του απολύτου α συν απολύτου β και όλο στο τετράγωνο. Αυτό εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, τι γίνεται? Τρώει το απόλυτο και μένει αυτό εδώ. Α συν β και όλο στο τετράγωνο. Το οποίο είναι μία ταυτότητα, όπως μαντέψατε. Εδώ πέρα τώρα, αυτό δεν μπορώ να πω ότι περνάει στο απόλυτο α και στο απόλυτο β το τετράγωνο. Τι είναι όμως? Είναι μία ταυτότητα. Είναι ο πρώτος όρος στο τετράγωνο. Είναι η πρώτη ταυτότητα που ξέρουμε, η α και β και όλο στο τετράγωνο. Δηλαδή, ο πρώτος στο τετράγωνο συν το διπλάσιο γινόμενο του πρώτου επί του δεύτερου.
συν τον δεύτερο στο τετράγωνο. Τώρα να κάνουμε και εδώ λίγο την ταυτότητα. Α τετράγωνο συν 2 αβ συν β τετράγωνο. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το τετράγωνο θα φάει την απόλυτη τιμή, θα μείνει α τετράγωνο. Και εδώ, σύμφωνα με την ιδιότητα που μάθαμε, που είπαμε πρώτη-πρώτη σε αυτό το μάθημα, το απόλυτο α επί β, το απόλυτο α επί απόλυτο β κάνει απόλυτη τιμή του α επί β συν β τετράγωνο. Το α, τετράγωνο με το α τετράγωνο φεύγει, το β τετράγωνο με το β τετράγωνο φεύγει και μένει 2αβ μικρότερο ίσο του 2 απόλυτο α επί β. Τα διαράκια επίσης μπορούν να απλοποιηθούν και μένει α επί β μικρότερο ίσο του απολύτου α επί β. Ίσως λίγο καλύτερα να το γράψω ανάποδα, δηλαδή έτσι. Και να ανατρέξετε τις ιδιότητες στην αρχή που θα ξαναδείτε αυτήν εδώ. Απόλυτη τιμή ενός αριθμού α είναι μεγαλύτερη ίση πάντα του αριθμού α. Είναι το ίδιο πράγμα. Σκεφτείτε ότι το αβ αυτό είναι ένα α, ένα χ, ένα οτιδήποτε. Άρα αυτό που αποδείξαμε τελικά ισχύει σύμφωνα με αυτήν εδώ την ιδιότητα. Άρα αποδείξαμε και την απόλυτη τιμή του αθροίσματος. Ας προχωρήσουμε σε μία άσκηση του σχολικού βιβλίου, την 6 στη β' ομάδα, που αποδεικνύει τη συνέχεια αυτήνου, δηλαδή τη διαφορά. Ας δούμε και την απόλυτη τιμή της διαφοράς. Απόλυτη τιμή το απόλυτο α μείον απόλυτο β μικρότερο ίσο απόλυτο α συν β. Λοιπόν, υψώνω και τα δύο μέλη στο τετράγωνο όπως και πριν, επομένως θα έχω αυτό στο τετράγωνο και αυτό εδώ στο τετράγωνο. Τώρα, το απόλυτο αυτό λόγω του τετραγώνου θα φύγει και θα μείνει αυτό εδώ. Αυτό το απόλυτο λόγω του τετραγώνου επίσης φεύγει και μένει αυτό εδώ. Φεύγει το απόλυτο, το τετράγωνο όμως δεν φεύγει. Συνεχίζει και μένει, γιατί αλλιώς θα μου πεις λάθος. Λοιπόν, όπως και πριν, αυτό εδώ πέρα είναι μια ταυτότητα. Απόλυτο α στο τετράγωνο μείον 2 φορές απόλυτο α επί απόλυτο β συν απόλυτο β στο τετράγωνο. Μικρότερο ίσο του α τετράγωνο και 2αβ κάνω την ταυτότητά μου και β στο τετράγωνο. Το απόλυτο χάνεται λόγω του τετραγώνου. Λόγω της ιδιότητας όπως και πριν αυτό κάνει απόλυτο α επί β και β τετράγωνο μικρότερο ίσο του α τετράγωνο και 2αβ και β τετράγωνο. Το α με το τετράγωνο με το α τετράγωνο από εδώ φεύγουν, το β τετράγωνο επίσης με το β τετράγωνο φεύγουν και μένει μείον 2 απόλυτο α επί β μικρότερο ή ίσο του 2αβ. Απλοποιούνται τα δύο και μένει μείον απόλυτο α επί β μικρότερο ίσο του α επί β. Το μείον θα διαιρέσω με το μείον 1, επομένως η φορά της ανίσωσής μου θα αλλάξει. Τι θα γίνει? Απόλυτο α επί β, αλλάζουμε, υπενθυμίζω τη φορά της ανίσωσης, μείον αβ. Ανατρέχουμε τις ιδιότητες στην αρχή, στο πρώτο μάθημα των απόλυτων τιμών, δηλαδή στο μάθημα 6, και βλέπουμε αυτή την ιδιότητα ότι η απόλυτη τιμή του αριθμού α είναι μεγαλύτερη ίση πάντα του αριθμού α. Σύμφωνα με αυτή την ιδιότητα, υποθέσω ότι αυτό είναι μια μεταβλητή, ένας αριθμός, αφού είναι γινόμενο, επομένως αυτό τελικά ισχύει. Έτσι λοιπόν αποδείξαμε και αυτήν εδώ πέρα την απόλυτη τιμή της διαφοράς. Υπενθυμίζω ότι είναι από τη β' ομάδα η άσκηση 6 στη σελίδα 43. Αυτά λοιπόν με τις απόλυτες τιμές του γινωμένου, του πηλίκου, του αθροίσματος και της διαφοράς.